Μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πίλιος Λιβανός. Κύριε Λιβανέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε λίγο τον πρόλογο. Αποτελείται παράδειγμα προς την κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να μας πηγαίνετε παρακάτω με τις προτάσεις και τις λύσεις και με την ζωή σας να αποτελείτε έναν οδηγό, ένα φάρο. Αυτός είναι ο πολιτικός, ο ψωπορήτορας και νομοθέτης. Θα πρέπει να αποτελεί και ένα φάρο για όλους τους υπόλοιπους. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό και στεναχωριόμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς την όλη ιστορία με τους συναδέλφους σας. Ναι, και εγώ πιστεύω στην παιδευτική ιδιότητα της πολιτικής. Νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο σημαντική. Είναι, τώρα δεν θέλω να πω υπερβολή, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Μακάρι να μπορούν οι πολιτικοί να είναι φάροι και υποδείγματα. Άνθρωποι είναι και οι πολιτικοί, έχουν τις αδυναμίες τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που συμπεριφέρονται και αυτό το οποίο υποδηλώνουν με την ίδια τους την ζωή δίνει και το πιο σπουδαίο μήνυμα. Τώρα, αν συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη, ναι. Νομίζω ότι ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές όπου ζούμε αυτόν τον ιδιότυπο ασύμμετρο πόλεμο, ο τρόπος που ο καθένας και κάθε μια από εμάς συμπεριφερόμαστε, ναι. Αναδεικνύει και μια πολιτική ταυτότητα. Ξέρετε κάτι, μπορούμε να διαφωνούμε πολιτικά με οποιοδήποτε, να έχουμε διαφορετική θεώρηση για τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν, όπως είπατε, ασύμμετρο πόλεμο. Έναν πόλεμο ορατό. Ορατός είναι η μάχη που δίνουν οι γιατροί με τους ασθενείς στις μονάδες συντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την επιμονή τόσο του Κομμουνιστικού Κόμματος όσο και κάποιον, τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά και κάποιον άλλον συναδέλφων σας, τον κύριο Πολάκη, αν είναι δυνατόν, να προκαλούν συνέχεια πάνω σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι. Εντάξει, θα ήθελα λίγο να το διαχωρίσω. Ναι. Ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Βαρουφάκης νομίζω ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πολιτική εκπροσώπηση των αρνητών της επιβολής των σκληρών μέτρων. Κάπως έτσι, αν θέλω να το πω λίγο γενικά. Μα εδώ δεν είναι επιβολή σκληρών. Ναι. Έλατε. Με λίγα λόγια, θέλουν να κλείσουν το μάτι σε κάποιους, είτε αυτοί είναι οι γνωστοί ψεκασμένοι, είτε είναι άνθρωποι που προβληματίζονται σε σχέση με την λογική της χρήσης μάσκας και τήρησης των μέτρων για την ασφάλειά τους και για την ασφάλεια των υπολείπων πολιτών και τους κλείνουν το μάτι για να ψηφοδηρήσουν. Ναι. Η περίπτωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, φαντάζομαι θα αναφέρεστε στην Ανυπακοή, δήλωσε ότι, ναι, θα κάνει την πορεία. Ναι. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι συμπεριφέρεται πολύ σοβαρά μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι είναι στόχος του να ανατρέψει την αστική δημοκρατία, τη σέβεται και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σέβεται. Εδώ προβάλλει μια αντίσταση που θα δούμε πώς θα πάει μέχρι την Τρίτη. Εκτιμώ ότι είναι λάθος η τοποθέτησή τους, γιατί πρώτον, ξέρετε, κανείς δεν μπορεί, κύριε να καταλάβετε, ναι, το Πολυτεχνείο, ναι. Και την δημοκρατική αντίσταση. Σωστό είναι αυτό. Ένα. Σωστό. Ναι. Δύο, η υγεία αυτή τη στιγμή προέχει, δεν το συζητάμε. Προέχει και, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο ιός αυτός είναι πολύ εντός εισαγωγικών δημοκρατικός. Δεν κοιτάει αν κάποιος είναι πλούσιος ή φτωχός, δεξιός ή αριστερός. Κοιτάει μόνο πώς θα σκοτώσει. Δεν είναι ταξικός ο ιός. Δεν είναι καθόλου ταξικός. Είναι αταξικός και άτακτος ιός. Έτσι. Οπότε και εμείς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, διότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα, πάνω από ιδεολογίες. Δεν το συζητάμε και πρέπει να το καταλάβουν και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί θα δείξουν μια παρέλαση όπως είχαν δείξει με αποστάσεις, με μάσκες κτλ. Αλλά αμέσως μετά, μόλις φύγουν από τις κάμερες, μόλις βγει η φωτογραφία, όλοι θα υπάρχει και συγχρωτισμός και συνωστισμός. Μας το λέει ο Δημήτρης από τον Κουρδαλό. Ναι. Και πάρα πολλοί φίλοι που μας στέλνουν μηνύματα εδώ, πραγματικά είναι ανησυχία, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Θα μεταφερθεί ο ιός, θα πάει στο σπίτι, θα φύγει. Και ενδεχομένως να επιβαρυνθούν ζωές, να χαθούν ζωές. Αυτή την ευθύνη ποιος την αναλαμβάνει? Να παίξουμε με τις ζωές συμπολιτών μας για να γίνει μια πορεία. Ας την κάνουμε μετά, μόλις τελειώσει ο υγειονομικός συναγερμός. Όποτε πρέπει θα την κάνουμε. Μπορεί να το κάνει το κουκουέ. Δηλαδή να βάλουν λίγο τη λογική τους κάτω. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όλοι όσοι ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο,
εκείνες τις δύσκολες ώρες, όλοι όσοι συνέπασχαν μαζί τους εκτός Πολυτεχνείου θα καταλάβαιναν απολύτως αυτό το οποίο λέτε και θα μπορούσαν να δεχθούν ότι για φέτος ο εορτασμός της δημοκρατικής συνείδησης μπορεί να γίνει με έναν άλλο τρόπο. Εννοείται. Νομίζω ότι πρέπει να συγκρατηθούν όλοι. Είναι μια περίοδος που όλοι πρέπει να δείξουμε αυτοσυγκράτηση. Όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ατομική ευθύνη είναι πολύ πολύ σημαντική και είναι αυτή που οδηγεί τελικά στην πολιτική ευθύνη και στη συνολική ευθύνη. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να κοντρολάρουμε τον εαυτό μας, τότε πώς θα δημιουργήσουμε την αίσθηση στην ομάδα, στην παρέα, στην οικογένεια για την συνολική ευθύνη. Ναι. Και θεωρώ ότι πρέπει να οπλιστούμε και με υπομονή, διότι παρά το γεγονός ότι και ίσως αυτό είναι το καλό της περίοδου αυτής, έχουμε φως στην άκρη του τούνελ, δηλαδή βλέπουμε ότι τα εμβόλια. Ναι, αλλά πρέπει να φτάσουμε. Θα έχουμε κάνει εξάμηνο, οχτάμηνο ακόμα, κύριε Λιβανέ. Έχουμε ακόμα δρόμο. Γι' αυτό και πρέπει να αυτοσυγκρατηθούμε. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η λέξη και θα είναι το επόμενο διάστημα σε όλα τα επίπεδα. Και να μην μιλάμε πολύ, τα δημόσια πρόσωπα και οι πολιτικοί. Ας αφήνουμε τους ειδικούς να μιλάνε, έτσι, μπράβο. Να το λέμε, να το παραλαμβάνουμε αυτό. Πείτε μου κάτι, στην Ετωλοκαρνανία τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι? Δυστυχώς και στην Ετωλοκαρνανία, που ήταν μια περιοχή, ένας νομός που δεν είχε πολλά κρούσματα, κυρίως γιατί δεν έχει πολύ μεγάλες μετακινήσεις από και προς, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν αρκετά στεγνός από κορονοϊό την προηγούμενη φάση, τώρα βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και εκεί. Αυτό γίνεται γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως στα χωριά, γιατί η Ετωλοκαρνανία είναι μια αγροτική περιοχή, έχει πολλά χωριά, ο κόσμος δεν ακολουθεί τα μέτρα. Ναι, δεν υπάρχει. Στην ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχει, κύριε Λιβανέ, μην γελιόμαστε. Και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία του συστήματος, της λειτουργίας του συστήματός μας. Οι δήμαρχοι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αναλάβουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι δημοτικές αρχές. Η τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά. Η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ πρέπει να παίξει το ρόλο της. Θεωρώ ότι αν δεν καταλάβουμε τη σημασία της πρόληψης, όσο καλά και αν θωρακίσουμε το σύστημα υγείας μας το δημόσιο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και αυτό είναι η κραυγή αγωνίας όλων. Όλων. Και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα το κεντρικό τώρα, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είσαι Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε οτιδήποτε είσαι. Το μήνυμα είναι ένα, να μην επιβαρύνουμε άλλο το σύστημα υγείας, να μαζευτούμε. Αυτό είναι. Εγώ θέλω και μέσα από τη συχνότητά σας να ξαναστείλουμε αυτό το μήνυμα. Και ιδίως προς τα πολιτικά κόμματα για την ερχόμενη Τρίτη, θα είναι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων στο Πολυτεχνείο για να καταθέσουν ένα στεφάνι. Εγώ θα εκπροσωπήσω και τη Νέα Δημοκρατία εκεί και είναι χαρά και τιμή μου, γιατί για μένα το Πολυτεχνείο είναι πολύ πολύ σημαντική στιγμή, γιατί γεννήθηκα το 1967, μεγάλωσα μέσα σε αυτήν την περιπέτεια της χώρας. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το συμβολισμό της επετείου του Πολυτεχνείου και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να δείξουμε αυτήν την ατομική αυτοσυγκράτηση και να καταλάβουμε και τα πολιτικά μηνύματα των καιρών. Ναι, σωστό. Κύριε Λιβανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Σπύρος Λιβανός, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας ο